Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τη συντρόφισσα τη Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, βουλευτή του Βορείου Τομέα Αθηνών, τομεάρχη εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, της Πολιτικής Γραμματείας και του Εκτελεστικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα δώσω το λόγο στον σύντροφο γραμματέα, τον Κώστα τον Καλδάρα, για να την προλογίσει. Καλησπέρα και από μένα. Δεν ξέρω, εδώ στην Άωσα που είναι και ο τόπος μου, κλειστός, ο δικός μου ο τόπος, νιώθω πάντα μια ιδιαίτερη ευχαρίστηση και συγκίνηση. Πόσο μάλλον όταν μπορούμε και υποδεχόμαστε αγωνίστρες, στελέχη, ανθρώπους και συντρόφισσες όπως είναι η συντρόφισσα Μεριλίζα Ξενογιανακοπούλου εδώ στην πόλη μας. Μιλάγαμε στο τηλέφωνο όσο ερχότανε και σίγουρα στη διαδρομή και για την πόλη μας και στον νομό μας τον ίδιο θα είδε τα ελλείμματα στην υγεία, τα ελλείμματα στον αγροτικό κόσμο, τα κουφάρια της βιομηχανίας, πάλι ποτέ αχμάζουσας βιομηχανίας της Συμμαθίας και της Νάουσας φυσικά ιδιαίτερη, και όλα αυτά τα έχουμε συμμαζέψει. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια αγωνιζόμαστε έντιμα. Θα μου πεις, γίνανε εκλογές, συνέβη ένα ατυχές αποτέλεσμα για μας, ένα δυσάρεστο αποτέλεσμα για μας, αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι οι κάλπες είναι άδειες, ξεκινάμε, ο αγώνας που δώσαμε ήταν έντιμος και οι έντιμοι μπορεί να κάνουν και λάθη, αλλά δεν ήταν λάθος, ήταν έντιμο ότι όλα αυτά τα χρόνια εμείς στηρίξαμε τον αγροτικό κόσμο, στηρίξαμε τον εργαζόμενο, στηρίξαμε την υγεία, την παιδεία, στηρίξαμε τη συμφωνία για τα σύνορά μας, στηρίξαμε και την απλή αναλογική που την πιστέψαμε, γιατί ό,τι λέμε το στηρίζουμε και το πιστεύουμε, πράγμα που τελικά ίσως βγήκε και εις βάρος μας, αν το πάρουμε σαν μια τακτική. Αλλά πραγματικά πολιτική, η αριστερά είναι συνδυασμένη με την απλή αναλογική. Λοιπόν, δεν έχω να πω πάρα πολλά, δεν θέλω να σας κουράσω, εμείς έτσι κι αλλιώς τα λέμε. Απλά και μόνο ότι από πόρτα σε πόρτα, από σπίτι σε σπίτι, από επαγγελματία σε επαγγελματία, έχουμε ένα ισχυρό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα μεγάλης δύναμης, ένα πρόγραμμα που θα φέρει ξανά στην Ελλάδα την ελπίδα για το μέλλον, ένα πρόγραμμα που θα φέρει το ΣΥΡΙΖΑ σε τροχιά κυβερνητική και πάλι. Αυτό θα κάνουμε, οι κάλπες είναι άδειες, το είπε και ο Πρόεδρος, προχωράμε και σε λίγες μέρες, αυτό... Τα ζητήματα της απλής αναλογικής ήταν μια θέση αρχής για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ήταν μια θέση αρχής για την αριστερά, αλλά από την άλλη αποδείχτηκε ότι το πολιτικό σύστημα, τα άλλα προοδευτικά κόμματα στη χώρα μας, δεν ήταν ούτε έτοιμα ούτε πρόθυμα προκειμένου να επιβεβαιώσουν την απλή αναλογική. Και από ένα σημείο και μετά είδαμε ότι αυτή η άρνηση συζήτησης με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την αξιοποίησε και την εκμεταλλεύτηκε μέσα και από τον προπαγανδιστικό μηχανισμό ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, αναπτύσσοντας τη θεωρία της αστάθειας, της ακυβερνησίας, της τερατογένεσης και βάζοντας μπροστά την έννοια της σταθερότητας. Όπως επίσης είναι αλήθεια ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης δεν αναδείξαμε στον βαθμό που έπρεπε το πρόγραμμά μας. Και αυτό γιατί θα θυμόσαστε ότι όλες οι συζητήσεις όπου γινόντουσαν, είτε σε τηλεοπτικά πάνελ, είτε στο δημόσιο λόγο, ήταν γύρω από το πώς θα συγκροτηθεί η κυβέρνηση, ποιοι θα συμμετέχουν, πώς θα συμμετέχουν και όλη αυτή η διαδικασία. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας αυτή τη νέα εκλογική μάχη, πρώτα απ' όλα λέμε ότι είναι μια νέα εκλογική μάχη. Το είπε πριν και ο Κώστας, είναι αυτό που είπε ξεκάθαρα ο Αλέξης Τσίπρας από την πρώτη στιγμή, ότι οι κάλπες είναι άδειες. Είναι μια νέα εκλογική μάχη, δεν αγνοούμε φυσικά το δεδομένο της προηγούμενης κάλπης, αλλά έχουμε ένα άλλο εκλογικό σύστημα, δεν είναι απλή αναλογική, είναι ενισχυμένη αναλογική. Και πάνω απ' όλα, αυτή τη στιγμή, υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι του προοδευτικού αριστερού κόσμου που έχει πάθει και ένα σοκ από το αποτέλεσμα αυτών των 20 μονάδων διαφοράς και το 40 του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, εμείς είπαμε τα εξής, με ξεκάθαρο τρόπο, όπως τα είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Πρώτα απ' όλα, ακόμα και με αυτό το δυσμενές αποτέλεσμα του 20%, το οποίο φυσικά δεν μας αναλογεί, δεν είναι κάτι το οποίο
αντιστοιχεί στη δυναμική που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά ακόμα και με αυτό το δυσμενές αποτέλεσμα, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει με την ψήφο του ελληνικού λαού από το 2012 μέχρι και τώρα ο κεντρικός κορμός του ευρύτερου προοδευτικού αριστερού χώρου. Η ελπίδα δηλαδή της προοδευτικής εναλλακτικής λύσης για τη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα εξουσίας, με την έννοια ότι δεν είμαστε ένα κόμμα που απλώς μας ενδιαφέρει να αναδεικνύουμε τις θέσεις μας, αλλά είμαστε ακριβώς η ελπίδα και η προοπτική, προτάσσοντας ένα κυβερνητικό πρόγραμμα προοδευτικό, ριζοσπαστικό, σύγχρονο για τη χώρα, να μπορέσουμε να εκφράσουμε ακριβώς στην κυβέρνηση αυτή την προοδευτική κυβερνητική πρόταση. Άρα λοιπόν, η μάχη μας είναι μια μάχη που δίνεται σε όλα τα μέτωπα και κυρίως εστιάζουμε στην προγραμματική μας πρόταση. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε παντού και αυτό που θέλω να σας μεταφέρω, γιατί είχα την ευκαιρία να πάω σε αρκετές περιοχές και της χώρας αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια της Αττικής, είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δείγματα συσπήρωσης και δείγματα αναθεώρησης σε σχέση με το εκλογικό ποσοστό. Υπάρχει ένας κόσμος που προβληματίζεται, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι αναποφάσιστων, άρα λοιπόν είναι μια μάχη ανοιχτή, είναι μια εκλογική αναμέτρηση ανοιχτή και επειδή βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης με περισσή αλαζονία και έπαρση και λέει ένας είναι ο υποψήφιος πρωθυπουργός και ένα είναι το υποψήφιο κόμμα για διακυβέρνηση, εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι ο ίδιος αυτή τη στιγμή επέβαλε αυτό το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής και με αυτό το σύστημα δύο είναι τα κόμματα τα οποία έχουν την προοπτική της διακυβέρνησης, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η πραγματικότητα και εμείς έχουμε όλη την αυτοπεποίθηση, τη συσπήρωση, τη σιγουριά, την αισιοδοξία, αλλά πάνω απ' όλα έχουμε και το πείσμα να δώσουμε αυτόν τον αγώνα. Γιατί είμαστε μαθημένοι, είμαστε αγωνιστές και αγωνίστριες να δίνουμε την μάχη στα δύσκολα. Και γι' αυτό το λόγο παντού, σε όλη την Ελλάδα, εξαντλούμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει. Και κυρίως, το κρίσιμο ζήτημα είναι, επειδή θα είδατε ότι όλη την περίοδο πριν τις 21 Μαΐου, όλη αυτή την προπαγάνδα που ζήσαμε, η οποία είχε να κάνει αφενός με την ανασφάλεια, την αστάθεια, ότι εδώ πέρα δεν θα υπάρχει σταθερότητα. Όπως επίσης υπήρξαν και δηλώσεις, να το παραδεχθούμε, και κάποιων συντρόφων μας, οι οποίες και σκεμμένα να μην γίναν, δημιουργήσανε, ειδικά τις τελευταίες μέρες, θολώσανε ένα μήνυμα. Δημιουργήσανε μία αγωνία σε έναν κόσμο των επαγγελματιών, των μικρομεσαίων, των επιστημόνων, ιδιαίτερα σε μία περίοδο που μην ξεχνάμε στην κρίση επάνω υπάρχει και μία αγωνία του κόσμου για επιβίωση. Θα θυμόσαστε βέβαια, για να τα πούμε έτσι χαρακτηριστικά, γιατί αυτά έχουν αποδομηθεί πλέον πλήρως, ότι ένα από τα μεγάλα θέματα που έθετε ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν ότι το πρόγραμμά μας είναι αναξιόπιστο. Μιλούσε για λεφτόδεντρα, μιλούσε ότι δεν δεχόμαστε να κάνουμε κοστολόγηση και όταν βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας του είπε πριν από μία εβδομάδα «Ελάτε λοιπόν, να πάμε τα προγράμματά μας μαζί». Γιατί είχε πει, σας θυμίζω, ο Μητσοτάκης στο debate, τι φοβόσαστε είχε πει, «Ελάτε να πάμε και οι δύο τα προγράμματά μας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους». Και λέει λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, «Ωραία, ελάτε να πάμε τα προγράμματά μας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους». Και ότου θαύματος, ξαφνικά βγαίνει ο κύριος Κέρτσος και λέει όχι, δεν είναι ανάγκη, να πάτε μόνοι σας», λέει, «στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εμείς», λέει, «έχουμε καταθέσει το μεσοπρόθεσμο, το πρόγραμμα σταθερότητας, που έχει περάσει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους». Μέγα ψέμα. Και δίνει μία συνέντευξη τύπου ο Αλέξης Τσίπρας, μαζί με συναδέλφους που ασχολούνται με το οικονομικό επιτελείο, και ξετείναξε σημείο προς σημείο όλη αυτή την προπαγάνδα, την τρομακτική προπαγάνδα, που όμως ένα μεγάλο μέρος του κόσμου είχε περάσει. Ότι εμείς δηλαδή μιλάμε, λέμε ωραία λόγια, τα οποία δεν είναι εφαρμόσιμα σε μια περίοδο της κρίσης. Και τι αποδείχθηκε βέβαια, ότι σχεδόν οι περισσότερες εκλογικές εξαγγελίες του κύριου Μητσοτάκη δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σταθερότητας. Δηλαδή, να σας πω χαρακτηριστικά για να δείτε την υποκρισία που υπάρχει, όλα τα ζητήματα των φοροελαφρύνσεων των περίφημων, επειδή μας έχουν τρελάνει
ότι αυτοί κάνουν τις φοροελαφρύνσεις, ενώ έχουν τσακίσει αυτή τη στιγμή τη μεσαία τάξη, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, με τους έμεσους φόρους στο 6 δις, όλες οι φοροελαφρύνσεις, δηλαδή αυτά που είπανε για το τέλος επιδιδεύματος, για τις τριετίες, ότι θα δώσουν 1.000 ευρώ για κάθε παιδί αφορολόγητο, όλα αυτά είναι εκτός του μεσοπρόθεσμου. Να ανατρέψουμε τους πολιτικούς συσχετισμούς, να τους ανατρέψουμε. Το έχουμε ξανακάνει. Το κάναμε και το 19, σε μεγάλο βαθμό. Και βάζουμε στόχο την νικηφόρα πορεία, γιατί ακριβώς όταν πας στη μάχη, αγωνίζεσαι για τη νίκη. Από εκεί και πέρα αυτό που λέμε είναι ότι σε κάθε περίπτωση, κάθε ψήφος που δεν πάει στη δεξιά και στο Μητσοτάκη, πρέπει να έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει η ανατροπή συσχετισμού, μόνο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο Αλέξης Τσίπρας είναι ακριβώς ο αντίπαλος που μπορεί να ανατρέψει αυτόν τον συσχετισμό και να δώσει πραγματικά μία ελπίδα ζωντανή προοδευτική για τη χώρα μας, που να μπορεί να σταθεί με ελπίδα για το μέλλον. Των προεκλογικών ημερών όλο το περασμένο διάστημα είναι, όπως θα είπε η Μαριλίζα, και την ευχαριστούμε σήμερα που είναι εδώ καταρχήν, ξεκινήσουμε με αυτό. Που ήρθε σήμερα αυτό το ταξίδι αστραπή για να έρθει, να είναι εδώ, να στηρίξει την προσπάθεια που γίνεται του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε γωνιά της χώρας και να επιστρέψει ξανά πίσω, γιατί αύριο συμμετέχει με τον Πρόεδρο σε μια εξόρμηση μεγάλη στην Κρήτη. Όπως τα είπε είναι τα πράγματα. Και τα πράγματα είναι συγκεκριμένα όπως ήταν στις προηγούμενες εκλογές. Με 40% στη Νέα Δημοκρατία και 20% στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι όπως αναλύθηκαν και τα έχουμε διαβάσει και τα έχουμε αναγνώσει όλο αυτό το διάστημα. Δεν θα πω τα κεντρικά τα οποία πάνω κάτω τα είπε η Μαριλίζα, αλλά επιτρέψτε μου δύο λόγια για την ημαθία. Θα πρέπει να εξηγήσουμε σε όλους τους φίλους, τους συγγενείς, τους ανθρώπους με τους οποίους είμαστε κοντά στην καθημερινότητα, στους ανθρώπους τους οποίους πρέπει να πείσουμε, γιατί τώρα εμείς πρέπει να πείσουμε, κάποια απλά παραδείγματα να δώσουμε και να απαντήσει ο κάθε ένας με την ψήφο στις 25 Ιουνίου σε αυτά. Εάν οι ημαθιώτες πολίτες θέλουν να έχουμε μια δημόσια υποδομή ισχυρή, πλουτοπαραγωγική, αναφέρομαι στο χιονοδρομικό κέντρο Σελίου, που θα αποτελέσει την αβαρχίδα για να μπορέσει να αναπτυχθεί και η υπόλοιπη περιοχή, θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Αν οι μαθιώτες πολίτες θέλουν να ιδιωτικοποιηθεί το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου, όπως έχει ξεκινήσει η Νέα Δημοκρατία να κάνει με τη μεταβίβασή του στο ταμείο. Ποιο είναι το ταμείο? Το υπερταμείο, ναι. Θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία οι μαθιώτες. Αν οι μαθιώτες θέλουν να έχουν δημόσιο μουσείο και το καινούριο της Βεργίνας που έγινε και τους στάθους και όλα τα υπόλοιπα, θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Αν ο μαθιώτης θέλει να έχει ιδιωτικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα μουσεία, που σημαίνει περαιτέρω ιδιωτικοποίηση και είσοδος των ιδιωτών μέσα, θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, όπως ξεκίνησε και γίνεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Μουσείο Ακροπόλεως και όλα τα υπόλοιπα των Αθηνών. Αν οι μαθιώτες θέλουν να έχουν άλλη μία ισχυρή δημόσια πλουτοπαραγωγική βάση, που είναι η αγορά της κουλούρας, και θα είναι υπέρ των πολλών και του δημοσίου συμφέροντος, θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Εάν θέλουν να έχουν μία βάση που απλά θα ρίξει νερό στο μήλο των ιδιωτικών συμφερόντων που έχουν πάρει ήδη τριγύρω την περιοχή από την κουλούρα για νέες δίθεν μεγάλες επενδύσεις, θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Αν ο μαθιώτης αγρότης θέλει να ξέρει και θέλει να διασφαλίσει ότι μπορεί την επόμενη ημέρα ένας μικρομεσαίος αγρότης, αυτός και η οικογένειά του, να ζήσει με αξιοπρέπεια, θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλουν να παραδοθούν τα χτήματα και όλες οι εκτάσεις σε λίγους μεγαλοτσιπλικάδες, λες και ζούμε σε άλλες δεκαετίες και μεγάλες επιχειρήσεις, θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Εάν θέλουμε στην ημαθία να μπορέσουμε να κάνουμε έργα και να στηρίξουμε δημόσιες υποδομές, θα στηρίξουμε ΣΥΡΙΖΑ. Εάν θέλουμε στην ημαθία να κοροϊδεύουμε τον κόσμο με δίθεν υπουργικές υπογραφές Βεζιρόπουλου για τα ριζώματα, για το δικαστικό μέγαρο, για τη δίθεν αγορά της κουλούρας και για όλα όσα άλλα προεκλογικά είδατε μόνο επί έναν τελευταίο μήνα να συμβαίνουν, να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Και αν τέλος, και κλείνω με αυτό, θέλουν οι μαθιώτες να δέχονται μια κοροϊδία, είτε είναι αγρότες, είτε είναι οι καλλιτέχνες, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και να έχουν μια κυβέρνηση η οποία δεν μάχεται για αυτούς και την περιφέρεια,
αλλά να έχετε για λίγα ισχυρά συμφέροντα που είναι κοντά της και μόνο για την πρωτεύουσα, να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Και αυτές τις διαφορές σας είπαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτές οι διαφορές είναι που και πάλι πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Αλλά υπάρχει άλλη μία λεπτομέρεια. Σε αυτές τις εκλογές δεν έχουμε το περιθώριο να αφήσουμε κανέναν αναποφάσιστο και κανέναν να αποφασίσει εκείνη τη στιγμή πάνω από την κάλπη. Και για να μπορέσει να υπάρξει εκπροσώπηση της αντιπολίτευσης και του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Ημαθία, γιατί δεν είναι δεδομένη, θα πρέπει κάθε ένας πολίτης ο οποίος έχει αποφασίσει να μην ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και πάει πάνω από την κάλπη να ψηφίσει αποκλειστικά και μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ. Η Νέα Ιωνία είπε ότι η Νέα Ιωνία φορτίζει τις μπαταρίες της αριστεράς. Συντρόφισσα Μαριλίζα, είσαι στην Άουσα που έχει τις ρίζες η αριστερά, στην Άουσα. Είναι η γνωστή σε όλους ανταρτομάνα και σήμερα. Φίλες και φίλοι, ιδεολογική ήττα δεν υπέστημεν. Υπέστημεν μία, υποστήκαμε μία εκλογική ήττα. Βέβαια, είχαμε μία μάχη. Δεν χάσαμε το πόλεμο. Ο πόλεμος ολοκληρώνεται στις 25 Ιουνίου. Στις 25 Ιουνίου, λοιπόν, καλούμαστε να απαντήσουμε και να βροντοφωνάξουμε, να πούμε όχι στην εγκατάλειψη, όχι στη φτωχοποίηση, όχι στην αποβιομηχάνηση της περιοχής μας. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα, συντρόφισσα Μελίζα, γιατί πολλοί θέλουν να αναφερόμαστε σε σένα για να τα ξέρετε και να τα μεταφέρουμε και στο κέντρο, είναι το κλείσιμο της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, αυτού του μεγάλου σκανδάλου, το οποίο ανέδεσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, συμπεριφερόμενος ως σωτήρας και φέρνοντας να διοικήσει το συγκεκριμένο εργοστάσιο, την ελληνική βιομηχανία, ένας άλλος σωτήρας, ένας απατεώνας, αποψήλωσαν όλο το μηχανολογικό εξοπλισμό και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Θα πρέπει να πει όχι στο ξεχαρβάλωμα της υγείας. Έχουμε στο νομό Ημαθίας, στην περιφερειακή ενότητα Ημαθίας, δύο νοσοκομεία που υπολειτουργούν. Και εκτός από τα περιστατικά τα οποία ανέφερες, είχαμε πρόσφατα τον θάνατο ενός ανηλίκου 8χρονου, το οποίο τελικά κατέστη θύμα αυτής της προχειρότητας της κυβέρνησης, η οποία έχει καθαρή ατζέντα για το ΕΣΥ, για τη δημόσια υγεία. Θέλει να τα ιδιωτικοποιήσει τα πάντα. Έχει ξεχαρβαλώσει την παιδεία. 25 Ιουνίου λοιπόν λέμε όχι και στο ξεχαρβάλωμα της παιδείας. Λέμε όχι στη θεσμική και στη συνταγματική εκτροπή. Λέμε όχι στον εργασιακό μεσαίωνα, στο 12ωρο που επιβλήθηκε και δεν έχει μιλήσει κανένας. Μιλάμε εμείς, βέβαια, έχουμε την αποσκιώπηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να τα πω, η εξαπάτηση. Φίλες και φίλοι, στις 25 Ιουνίου θα πρέπει να πούμε ναι στην αναζωογόνηση των εργασιακών σχέσεων. Ναι στην αναζωογόνηση των εργαζομένων. Ναι στην αναζωογόνηση του κόσμου, του λαού, του μόχθου και της παραγωγής. Και βέβαια, στις 25 Ιουνίου θα πρέπει να γίνει η μεγάλη διόρθωση του εκλογικού, όχι του χρηματιστηριακού δίκτυου. Ο εκλογικός δίκτυς πρέπει να δείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι εδώ, είναι νικηφόρος και είναι εγγύηση για το λαό. Σας ευχαριστώ. Και να πω και κάτι άλλο, μία επισήμανση.
πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι, κοινότητα-κοινότητα, πόλη-πόλη, όλο τον νομό τον οργώνουμε. Τον οργώνουμε και 26 του μηνός το πανηγυρικό πάλι εδώ. Νομίζω ότι αυτές οι συγκεντρώσεις κυρίως στόχο ή καλό είναι να μιλάνε περισσότερο τα μέλη, μιας και είναι εδώ πέρα η Μαριλίζα, να τις κάνουν ερωτήσεις, να γίνει ένας γόνιμος ενδεχομένως διάλογος. Αυτό που θα ήθελα να πω, συντρόφισσες και συντροφοί, είναι κάτι που εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι και πιστεύω οι περισσότεροι από εσάς, είναι ότι το σύστημα, δηλαδή οι οικονομικές ελίτ αυτής της χώρας, που είναι στρατευμένες πιστά δίπλα σε αυτή την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πάντα ήταν στρατευμένες με τις δεξιές κυβερνήσεις, αυτή τη φορά όμως δεν έχει προηγούμενο, νομίζω, συμβεί στη χώρα, έχουν αποφασίσει να μας τελειώσουν. Όχι απλά να μείνουμε με το 20%. Έχουν αποφασίσει να μας εξαφανίσουν. Βλέπετε τι γίνεται κάθε μέρα. Κάθε μέρα ανακαλύπτουν ένα καινούριο ζήτημα που θα βλάψει το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς, το έχω πει πολλές φορές, δεν έχουμε άλλα όπλα. Αυτοί έχουν μια εξαιρετικά μεγάλη υπεροπλία, έχουν τα χρήματα, τα οικονομικά συμφέροντα μαζί τους, έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν το βαθύ κράτος, έχουν τις Παναγιά στα μάτια. Εμείς αυτό που μπορούμε να διαθέσουμε είναι μόνο οι εαυτοί μας, τους εαυτούς μας. Και συμμερίζομαι απόλυτα αυτό που είπε προηγουμένως η Μαριλίζα στην ομιλία της, ότι ο καθένας και καθεμία από εμάς μπορεί να συμβάλλει σε αυτόν τον αγώνα. Μπορεί να μην μπορούμε να τρέχουμε απ' άκρη σ' άκρη, όπως είπε ο Αντώνης ο Μαρκούλης, ο καθένας μας. Μπορεί όμως να βρει εκείνους τους κώδικες επικοινωνίας, αυτό που χρειάζεται και δεν το καταφέραμε στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο, να μιλήσει με την παρέα του, με την οικογένειά του, με τους φίλους του. Αυτά ήθελα να σας πω. Εμείς με ενότητα, με συσπήρωση και με αγώνα, γιατί πραγματικά είμαστε αγωνιστές και αγωνίστριες εδώ μέσα, ξέρουμε από ήτες, ξέρουμε πώς να το αντιμετωπίσουμε. Θα τον πάμε αυτόν τον αγώνα έως το τέλος. Σας ευχαριστώ. Λίγο όσο μότινη πλέον υποψήφια, ότι μετά το ανατριχιαστικό, σοκαριστικό αποτέλεσμα των εκλογών, αναλάβαμε τις δυνάμεις, περάσαμε όλα τα στάδια του πένθους και της απώλειας, αναλάβαμε δυνάμεις και τώρα πια όλες και όλοι μαζί έχουμε βάλει μπροστά στο συλλογικό αγώνα για την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών, για την αλλαγή αυτού του αποτελέσματος, για να δυναμώσουμε το ΣΥΡΙΖΑ για μια αντιπολίτευση που χρειάζεται ο τόπος, γιατί χωρίς μια ισχυρή αντιπολίτευση σε μια ανεξέλεκτη παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, η δημοκρατία, η ίδια η δημοκρατία πάει πάρα πολύ πίσω. Λοιπόν, να πω λίγο κάτι που μου έκανε εντύπωση σε αυτό που είπε η Μαριλίζα, ότι έχουν δημιουργήσει σε όλες και όλους μας αυτή την προσδοκία, μάλλον έχουμε την αίσθηση των χαμηλών προσδοκιών. Μας έχουν συνηθίσει μέσα από τα μέσα και αυτή την πολιτική των ψίχουλων επιδομάτων να είμαστε ευχαριστημένοι με την ζωή μας χωρίς αξιοπρέπεια, με μια ζωή που δεν έχει ασφάλεια, με μια ζωή μέσα στην επισφάλεια, μέσα στο άγχος και στο φόβο. Και αυτό το φόβο χρησιμοποίησαν για να μπορέσουν να φτάσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Είμαστε λοιπόν εδώ όλοι και όλες υποψήφιοι και υποψήφιες παρούσες σε αυτό το συλλογικό αγώνα για αυτή την ανατροπή αυτού του αποτελέσματος, για την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών. Αυτό και σας ευχαριστώ πολύ και σας καλώ όλοι μαζί να δώσουμε αυτό τον αγώνα.